Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στη σημερινή εκδήλωση τιμής στη συντρόφισσά μας Αθηνά, τιμάμε μαζί και όλες εκείνες τις γυναίκες που πίστεψαν, που πάλεψαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την τριπλή φασιστική, ναζιστική, ξενική κατοχή, που πρόσμεναν ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που ζούσαν πριν την κατοχή, με την οικονομική κρίση του 1930, με την ταξική βία και τρομοκρατία της δικτατορίας του Μεταξά. Ο σπόρος όμως για να ανθίσει, να καρπίσει η συμμετοχή της γυναίκας στους κοινωνικούς πολιτικούς αγώνες ήταν η ένταξή της στην κοινωνική παραγωγή ως μισθωτή εργάτρια. Και το δέντρο αυτής της γυναικείας συμμετοχής μπολιάστηκε με την πείρα των σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 19ου και του 20ου αιώνα με την ίδρυση του ΚΚΕ και αποτελεί σπουδαία κατάκτηση για το κόμμα μας, απόρρια της κομμουνιστικής ιδεολογίας του, οι πρωτοπόρες, ιδιαίτερα ριζοσπαστικές για την εποχή του θέσεις και αιτήματα που εισήγαγε από την πρώτη στιγμή του εισίδρυσής του στο καταστατικό του μέσα στην ελληνική κοινωνία για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας. Γυναίκες του Μόχθου, εργάτριες, αγρότησες, δασκάλες, γυναίκες υγειονομικοί και καλλιτέχνες, αφοσιωμένες στον αγώνα, διακρίθηκαν μέσα στο καμίνι της ανειρήνευτης ταξικής αναμέτρησης. Μέσα από τις σελίδες του βιογραφικού της συντρόφισσας Αθηνάς, όπως το ονομάζει, μπορούμε να γνωρίσουμε αυτή την ασίγαστη προσπάθεια. Όπως λέει η ίδια, μπορούμε να ανακαλύψουμε τι θα πει ηρωισμός, αυταπάρνηση, λεβεδιά, στη μάχη με το θάνατο, τη δύναμη και την αντοχή της ψυχής των μαχητών και των μαχητριών στη φωτιά μιας άνησης μάχης. Σήμερα τιμάμε τις γυναίκες που επιστράτευσαν όλες τις δυνάμεις τους, πνευματικές, ψυχικές, αντλώντας δύναμη και κουράγιο από τις πρωτοφανείς κατακτήσεις των γυναικών των εργαζομένων στη Σοβιετική Ένωση, την πρώτη χώρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Πηγή έμπνευσης ήταν και τα αφάνταστα βήματα που έγιναν στην κοινωνική προστασία των παιδιών στο πρώτο σοσιαλιστικό κράτος, που ήταν από τα πρώτα καθήκοντα της νεαρής σοβιετικής εξουσίας. Η κατάσταση ήταν κυριολεκτικά εκρηκτική. 7,5 εκατομμύρια περίπου ήταν τα εγκαταλελειμμένα παιδιά λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της υπεριαλιστικής επέμβασης 14 καπιταλιστικών κρατών ενάντια στην Επανάσταση. Παιδιά του δρόμου που μέσα στη βιοπάλη συχνά κατέληγαν σε συμμορίες. Ήταν προσπάθεια μόρφωσης εκατοντάδων παιδιών που μέχρι τότε βρίσκονταν στο περιθώριο, δημιουργώντας και διαπαιδαγωγώντας παράλληλα το νέο τύπο ανθρώπου, που κλήθηκε να θεμελιώσει και να αναπτύξει το πρώτο κοινωνικό σύστημα στην ανθρώπινη ιστορία, στο οποίο καταργήθηκε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και σε αυτή την τιτάνινα προσπάθεια έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις πολλοί σοβιετικοί παιδαγωγοί, ανάμεσά τους και ο σπουδαίος Αντών Μακάρενκο. Αυτός ο άθλος έγινε πραγματικότητα 100 χρόνια πριν, σε αφάνταστα πιο δύσκολες συνθήκες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να μην συμβιβαστούμε με την άθλια πραγματικότητα τον 21ο αιώνα, ένα παιδί να πεινάει, να δουλεύει, να μην πηγαίνει σχολείο, να κακοποιείται, να βρίσκεται ευάλωτος στις κυβωτούς του τρόμου. Μπορούμε να νικήσουμε τη θλίψη για αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα ακόμα και σε βάρος παιδιών, με τη θέληση της δράσης για την ανατροπή του κόσμου της εκμετάλλευσης, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας που γεννά τους δράστες θέρατα και τις άπιες αξίες του. Αυτή η θέληση και δράση χαρακτήρισε τη σκέψη και τη στάση των γυναικών όπως και της συντρόφισσάς μας Αθηνάς που στρατεύτηκε με το κουκουέ, με το ΕΑΜ Ελλάς. Μέσα στη φωτιά της μάχης ήταν που, όπως μας λέει και η ίδια, στο χωριό Κοτσαντίνα κάθε βράδυ σχεδόν είχαν μαθήματα διαφώτισης. Μαζευόμασταν όλοι σε ένα καφενείο
και αφού γινόταν ενημέρωση για τις επιτυχίες του Κόκκινου Στρατού και του ΕΛΑΣ, μετά μας έκαναν ανάλυση για τα αγαθά του σοσιαλισμού. Ακολουθούσε συζήτηση με βροχή ερωτήσεις, απορίες και γενικά συζήτηση. Τότε ίδια ήταν 11 ετών και ο αδερφός της, ο Πέτρος, 9 ετών, κι όμως καταλαβαίνανε πάρα πολλά και τα προπαγάνδιζαν στους φίλους τους. Σήμερα τιμάμε όμως και τις γυναίκες που δεν υποτάχθηκαν μετά την ήττα του Δεκέμβρη του 1944 στη μάχη της Αθήνας και την επέσχυτη συμφωνία της Βάρκιζας, που συνέχισαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον αγώνα, κυνηγήθηκαν από την εγχώρια καπιταλιστική αντίδραση και τους ξένους συμμάχους τους. Όμως ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της γυναικείας συμμετοχής, που έχει και ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό της συντρόφισσάς μας Αθηνάς, γράφτηκε στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, μια από τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης της χώρας μας. Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας η γυναίκα συνέχισε το έπος της αντίστασης και το ξεπέρασε. Στην πράξη συμμετείχε ισότιμα με τον άνδρα ως μαχήτρια στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο πυροβολικό, στην ανείχνευση και την αρκοθέτηση, ως τηλεφωνήτρια στις διαβιβάσεις, ως αποτέρ, ως τραυματιοφορέας και ως νοσοκόμα στις υγειονομικές υπηρεσίες του ΔΟΣΟΕ, στην επιμελητία, στο μεταγωγικό, στους ναυμούς διοίκησης. Αναδείχθηκε όμως και σε αξιωματικό, στην οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων. Ακόμα πολλές γυναίκες αναδείχθηκαν στις ομάδες των πολιτικών επιτρόπων. Και ήταν ιδιαίτερα δύσβατο το μονοπάτι που έπρεπε να διαβεί η κοπέλα του λαού, που δεν ήξερε ούτε γράμματα, δεν μπορούσε ούτε τον άντρα της να διαλέξει, για να αναδειχθεί σε συνειδητή αγωνίστρια. Και η συντρόφισσά μας Αθηνά ήταν από τις πρώτες μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου, μαζί με τη Γεωργία Ρογκάκου και την Αθηνά Μπενέκου, την κόκκινη δασκάλα του Μοριά. Και με καθαρά λόγια, τα κομμουνιστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της κόκκινης δασκάλας μας περιγράφει η συντρόφισσα Αθηνά στο βιβλίο της. Είχε μαρξιστική μόρφωση, λεβεντιά, τόλμη, ανθρωπιά, ομορφιά και ακλόνητη πίστη στα ιδανικά του Κουκουέ. Υπόδειγμα Ελληνίδας κομμουνίστριας. Η μάνα της, της συντρόφισσας της Αθηνάς, της έλεγε, που ήταν και δύσκολη στις εκτιμήσεις, όταν πέρασε μια μέρα από το σπίτι, ότι πέρασε ο Άγγελος και ξέρανε ότι εννοούσε την Πενέκου. Τέτοια παραδείγματα κομμουνιστικής δράσης φωτίζουν και σήμερα την αναγκαιότητα ο κομμουνιστής και η κομμουνίστρια να εμπνέει το σεβασμό του εργατικού λαϊκού περίγυρου με ταξικά πρωτοπόρα χαρακτηριστικά και δράση. Και βέβαια ήταν τέτοιες οι επιδόσεις και η συνεισφορά των γυναικών στις μάχες που προκάλεσαν την ανησυχία του αντιπάλου. Έγραφε ένας ανώτερος αξιωματικός του αστικού στρατού στην έκθεσή του για τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αγωνίζονται φανατικά σαν τις Ιένες. Πολύ δύσκολα μπορούμε να τις υποχρεώσουμε να εγκαταλείψουν το ύψωμα που υπερασπίζονται. Και οι πολεμικές κραυγές του ασκούν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο ηθικό των αντρών μας. Αυτή η μεταμόρφωση λοιπόν των γυναικών σε αντάρτισες, με το όπλο στο χέρι, με γνώμη στις συνέλες, σε οματάρχισες που οδηγούσαν γυναίκες και άνδρες στη μάχη, δεν ήρθε από μόνη της. Δεν οφειλόταν μόνο στην αντίδραση για τις άθλιες συνθήκες ζωής στις οποίες τις είχε καταδικάσει η κρατική πολιτική. Ούτε δικαιολογείται από την αναγκαιότητα ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας να έχει εφεδρείας. Ούτε κατανοείται μόνο ως απόϊχος της προηγούμενης δράσης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Αυτή η μεταμόρφωση των γενικών ήρθε ως αποτέλεσμα της ειδικής, επίμονης, οργανωμένης και μεθοδικής δουλειάς του κόμματος και των επιτελείων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στις ίδιες τις γυναίκες. Έτσι κατόρθωσαν να αναδεικνύοντος μαχήτριες, άξια στελέχη και μέλη του ηρωικού κόμματός μας,
που εξασφάλισαν μαζί με τους άνδρες συντρόφους μας τη συνέχεια της δράσης του κόμματος στις νέες σκληρές συνθήκες που ακολούθησαν μετά την ΙΤΑ. Κάθε λέξη, κάθε σελίδα του βιβλίου της συντρόφισσας Αθηνάς αποκαλύπτουν τη δύναμη της μαχήτριας της ζωής, του μαχητή, μια πνευματική κομμουνιστική δύναμη, μια δύναμη που συχνά εμφανίζεται μέσα σε συνθήκες ενός σκληρού ταξικού αγώνα και όχι πιο πριν, που αναπτύσσεται μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες, αλλά και μέσα στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, στις γραμμές της εργατικής λαϊκής πάλης, ενάντια στη χυδαιότητα, τη βαναυσότητα, την αντίδραση των οργάνων βίας της εκμεταλλευτικής εξουσίας. Και η εκμεταλλευτική εξουσία αξιοποίησε και τις φυλακές και τους τόπους εξορίας. Για δεκαετίες ολόκληρες το αστικό κράτος είτε είχε δικτατορική μορφή, είτε αστική κοινοβουλευτική, είτε στις κυβερνήσεις ήταν κόμματα του κέντρου, της δεξιάς, ένα στόχο είχε. Να τσακίσει το ΚΚΕ. Ιδιαίτερα την περίοδο που οξύνθηκε η ταξική πάλη στην Ελλάδα, γέμισαν τα κρατατήρια, οι φυλακές, οι τόποι εξορίας από πολιτικούς κρατούμενους. Η αστική τάξη, με στόχο να επαναφέρει τη σταθερότητα την εξουσία της, που είχε κλονιστεί με την απελευθέρωση από το ΕΑΜ Ελλάς, από το κατοχή, εφάρμοσε την πιο ομιβία. Διαμόρφωσε συνθήκες καθολικής τρομοκρατίας και περιορισμού. Το αστικό κράτος μαζί με τις παρακρατικές ομάδες μετά τα Δεκεμβριανά εξαπέλυσε ένα δολοφονικό όργιο στην Ήπεδρο με ψυχρό δολοφονίες, ακόμα και βιασμούς, την ίδια στιγμή που συνέχισε τις συλλήψεις και τους εκτοπισμούς. Πάνω από 44.945 άντρες και 4.750 γυναίκες καταδικάστηκαν από τα έκτακτα στρατοδικεία σε θάνατο ή σε πολύχρονες εξορίες και φυλακίσεις το διάστημα 46-51. Η βαρβαρότητα του αστικού κράτους, θεματοφύλακα της καπιταλιστικής εξουσίας και ιδιοκτησίας, αναδείχθηκε με τον πιο στιγνό τρόπο από τη στάση του απέναντι στις γυναίκες και τα παιδιά. Ακόμα και για το μόνο λόγο ότι πήραν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα ή ότι ήταν γυναίκες, μάνες, αδερφές και κόρες ανταρτών. Τραγικές στιγμές, μοναδικές στιγμές που φανερώνουν όμως σιδερένια θέληση σε συνθήκες ζωής που οι λέξεις δεν μπορούν εύκολα να περιγράψουν. Στους τόπους του μαρτυρίου κυριαρχούσε η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα, η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια. Η αδιάκοπη αυτή προσπάθεια ήταν πλευρά της αντίστασης ενάντια στο βάρβαρο καθεστώς, πλευρά του αγώνα για την ίδια τη ζωή. Έδινε αντοχή και δύναμη, καλλιεργούσε τα χαρακτηριστικά της επαναστατικής προσωπικότητας. Οι φυλακές και οι εξορίες εξελίχθηκαν σε ένα είδος μορφωτικού σχολείου, στο οποίο κάποιες γυναίκες μάθανε και τα πρώτα γράμματά τους. Εκεί συναντήθηκαν οι μαθήτριες με τις καθηγήτριες και τις δασκάλες που συνέχισαν τα μαθήματα. Εκεί γινόντουσαν μαθήματα ξένων γλωσσών, λογιστικής, στενογραφίας, σχεδίου, κοπτικής, γραπτικής, ακόμα και διαλέξεις για το σχολείο, για τη μόρφωση, για το παιδί και την ανάπτυξή του, για την υγιεινή. Σκεφτείτε πόσο πρωτοπόρο ήταν η στοργή και η φροντίδα προς τα παιδιά να γίνεται από όλες τις γυναίκες των φυλακών και των εξοριών, είτε ήταν δικά τους είτε όχι. Ακόμα ας σκεφτούμε ότι και σήμερα η φροντίδα για τα παιδιά, η φροντίδα για τη μόρφωση, την ανάπτυξή τους, πρέπει να αποτελεί έννοια για κάθε πρωτοπόρα μαζική οργάνωση, για το σωματείο, για το σύλλογο γυναικών, ακόμα περισσότερο για τις οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τη γυναίκα μαχήτρια, την κομμουνίστρια μόνη της, σε αυτή την πλευρά του αγώνα. Αυτή την τιτάνια προσπάθεια
να μετατρέψουν την ασχήμια της φυλακής σε ένα πολιτισμό του μέλλοντος, απαλλαγμένο από τον ατομισμό, περιγράφηκε η συντρόφισσα Αθηνάς στις σελίδες του βιβλίου της. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το βαθύ συνέστημα που αναβλύζει από τις λέξεις της, είναι και η ακλόνητη αφοσίωση των γυναικών στο σκοπό της πάλης τους, ακόμα και όταν οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ένας φοίνικας ήταν όλο και όλο το δέντρο που στεκόταν στη μέση της αυλής των γυναικείων φυλακών Αβέρων, όπου βρέθηκε και η συντρόφισσά μας. Γύρω από αυτό το δέντρο χόρευαν και τραγουδούσαν οι φυλακισμένες γυναίκες πριν οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Έτσι με χορό, με τραγούδι, υποδέχονταν ακόμα και την απόφαση για την εκτέλεσή τους. Έτσι αποχαιρέτησε και η Σμήνη Σιδηροπούλου, η δασκάλα της συντρόφισσας μας Αθηνάς, της μαθήτριές της. Σας αφήνω για, αγαπημένες μου. Μη λυπηθείτε, χωρίς θυσίες τίποτα μεγάλο δεν γίνεται. Και στην Ελλάδα τώρα γίνεται κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Γεια σας, αγαπημένες μου. Η Σμήνη. Κάτω από την επίδραση των κομμουνιστικών ιδεών, με τη δυναμική της ταξικής πάλης, αυτές οι γυναίκες μετρούσαν καθημερινά φαινομενικά μικρές νίκες απέναντι στην πολύπλευρη βία του αστικού κράτους. Η αταλάντευτη στάση τους αναδεικνύει ότι ακόμα και σε συνθήκες αρνητικού συσχετισμού δύναμης, σε συνθήκες ήττας της ένοπλης πάλης, η επίδραση της κομμουνιστικής προσωπορίας μπορεί να είναι καταλυτική. Χαρακτηριστικό για την προσπάθεια που έκανε το ΚΚΕ από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσής του για να τραβήξει τη γυναίκα της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, του λαού, στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση, είναι το παραπάνω απόσπασμα. Μα ακούραστη προσπάθεια και πάλι, το κουκουέ ξυπνάει και τραβάει τη γυναίκα στον αγώνα και μέσα σε αυτόν σφυριλατεί την πρωτοπόρα στρατιά της κομμουνίστριας που με την ηρωική τους δράση και το αίμα τους κέρδισαν την ψυχή των λαϊκών γυναικών, τις εψυχών και τις καθοδηγούν. Το κουκουέ έπλαξε την καινούργια γυναίκα που δίνει τη ζωή της για την υπόθεση του λαού που έχει συνείδηση της αποστολής της και πεποίθηση της δυνάμεις της. Τη γυναίκα της λαϊκής επανάστασης, τεράστια δύναμη του αγώνα. Γι' αυτό πιστεύουν και ακολουθούν το κόμμα οι βασανισμένες γυναίκες της Ελλάδας, γι' αυτό η Γριούλα ρωτάει τον Αντάρτη. Το λέει αυτό το κόμμα? Στάλα δεν φεύγει από τη γραμμή του. Και η εργάτια στο στρατοδικείο δηλώνει. Το κόμμα μου λέει πάντα την αλήθεια και παλεύει για το συμφέρον του λαού. Είμαι περήφανη που πεθαίνω κομμουνίστρια. Και ξέρετε, δεν είναι ένας συνηθισμένος ηρωισμός. Δεν πρόκειται απλά για μια στάση αταλάντευτη, αναπαχώρητη. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι η επιλογή «δεν παραδίνομαι». Αυτές οι γυναίκες, όπως και οι σημερινές και οι αυριανές κομμουνίστριες και όσοι συμπορεύονται με το ΚΚΕ, οι αγωνίστριες, γράφουν ιστορία. Ανοίγουν δρόμους στην κοινωνική πρόοδο, στον πολιτισμό και πρέπει να νιώσουμε περήφανες και δυνατές να το μεταδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια, σε νέες και νέους που βρίσκονται δίπλα μας, στη δουλειά, στο σωματείο, το οικογενειακό, το φιλικό μας περιβάλλον, έτσι όπως έκανε με το δικό της παράδειγμα η συντρόφισσα η Αθηνά. Πιο βαθιά να νιώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μορφαίνει τη ζωή ο συνειδητός ταξικός αγώνας, πόσο δημιουργικό τον κάνει ως γονιό, ως θείο ή θεία, ανάδοχο ή με οποιαδήποτε άλλη ουσιαστική σχέση με το παιδί. Αυτό περιγράφει και η συντρόφισσά μας η Αθηνά για τη σχέση με τον κομμουνιστή πατέρα της. Και ξέρετε, συντρόφισσες και σύντροφοι και φίλες, η θαυμαστή ανθεκτικότητα των κομμουνιστριών και άλλων αγωνιστριών που έβαλαν τη δική τους φραγίδα στη ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος πηγάζει ακριβώς γιατί συνέδεσαν τη ζωή τους, τα όχι και τα ναι στα διλήμματα και τις αποφάσεις τους,
με την πιο ριζοσπαστική ιδέα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Την κατάργηση της τελευταίας ιστορικά εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Μπορεί η στάση του σήμερα να μας προκαλεί συγκίνηση, θαυμασμό, αλλά να μας φαίνονται μακρινές φωτογραφικές στιγμές από το παρελθόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι συνθήκες είναι αυτές που μπορούν να μετατρέψουν την ήρεμη καθημερινότητα σε ένα ξεφάντωμα της λεβεντιάς που ο ηρωισμός γίνεται κάτι το απλό, το φυσικό, σαν την ανάσα. Έτσι είναι που αναταπογυρίζεται η ιστορία, έτσι όλα γίνονται δυνατά, όλα φυσικά και απλά, σαν η ψυχή φλογίζεται από ένα μεγάλο ιδανικό. Για αυτές όμως τις στιγμές χρειάζεται πρόβλεψη, προετοιμασία, οργανωμένος αγώνας, που σε κάθε φάση να στοχεύει τον πραγματικό ταξικό αντίπαλο, την αστική τάξη και την εξουσία της, τους μηχανισμούς της. Και ξέρετε, στις σημερινές συνθήκες, οι φαινομενικά μικρές νίκες είναι η επίμονη προσπάθεια να κερδίζει έδαφος σε όλο και περισσότερες εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, ιδιαίτερα στην νεολαία, η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Είναι η προσπάθεια να πολλαπλασιάζονται οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα γυναικών, που συμπορεύονται με το κουκουέ παντού, μέσα στους χώρους δουλειάς, κυρίως μέσα στα εργοστάσια, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις γειτονιές, αλλά και στις μάχες των εκλογών όποτε και αν γίνουν. Είναι όμως και η σύγκρουση με την ιτοπάθεια, τις αστικές και οπορτουνιστικές απόψεις για την ιστορική κίνηση, είναι η αφομοίωση των θαυμάτων, της θετικής και αρνητικής πείρας που έδωσε η ταξική πάλι στη χώρα μας και διεθνώς. Είναι οι μικρές νίκες απέναντι στην απογοήτευση που διαμορφώνει ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης, οι μακροχρόνιες συνέπειες της αντεπανάστασης. Είναι οι νίκες απέναντι στη δύναμη της ρουτίνας, της συνήθειας. Είναι τελικά η απόφαση να συνεχίσουμε το ψηφιδωτό που ξεκίνησαν οι πρώτες κομμουνίστρες και κομμουνιστές, να συνεχίσουμε τη δράση της συντρόφισσάς μας Αθηνάς. Συντρόφισσά μας Αθηνά, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά όσοι διαβάσαμε... Όσοι διαβάσαμε τις σελίδες του βιβλίου σου, πήραμε πολλά περισσότερα από αυτά που γράφεις στον πρόλογό σου. Με τη σεμνότητα που σε χαρακτηρίζει ως κομμουνίστρια. Γιατί μέσα από τη δική σου κοινωνική πολιτική πείρα, από τη συνειδητή ένταξή σου στην υπόθεση της σοσιαλιστικής επανάστασης, έδειξες ότι σε αυτό το δρόμο η κομμουνίστρια και ο κομμουνιστής πρέπει συνεχώς να προσπαθεί δημιουργικά να βρίσκει τους κατάλληλους τρόπους και μεθόδους για το ξεπέρασμα των αδυναμιών, των δυσκολιών, με όπλο τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, με τη βαθύτερη γνώση της θεωρίας μας και την πείρα της ολόκληρης ταξικής πάλης. Και να είσαι σίγουρη, συντρόφισσά μας, ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα για να βάλουμε στέρεα την κάθε ψηφίδα στις σύγχρονες συνθήκες της ταξικής πάλης για να πρωτοστατήσουμε στις μεγάλες, τις ωραίες, τις συγκλονιστικές στιγμές που θα κάνουν το λαό μας να χαμογελάσει για να θριαμβεύσει η ζωή για τη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Γιατί τέτοιες γυναίκες μπορεί να διαπαιδαγωγήσει το ΚΚΕ. Σε ευχαριστούμε.